Πριν πάμε στο neakriti.gr, πάμε να κάνουμε μαζί και τη νέα σύνδεση, την πρώτη σύνδεση της εκπομπής Εύης Πάνου, παραμένει βέβαια. Καθώς γνωρίζεις και εσύ, Εύη, βέβαια, πολλές οι δράσεις ευαισθητοποίησης τη δεδομένη χρονική στιγμή με φόντο την πρωτοχρονιά, σύλλογοι, ιδιώτες προχωρούν σε φιλανθρωπίες. Ακριβώς. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη βρίσκουν αυτές τις μέρες μία παρηγοριά και όπως συνηθίζω να λέω και να όμω να κουμπίσουν οι άνθρωποι. Έτσι, ό,τι αφορά τρόφιμα, ακριβώς, στέγη, δώρα για τα παιδιά τους που πολλοί γονείς μπορεί να μην καταφέρνουν να τα πάνε στα παιδιά τους. Θα πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος Σούδας προχωρά σε μια πολύ σημαντική δράση και κάπως έτσι, για συμβολικούς λόγους, ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αντωνία Παπαδημουλά, είναι μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου, προκειμένου βέβαια να μας πει περισσότερα και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη δράση. Κυρία Παπαδημουλά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Θα ήθελα να διαφάσω, δεν είμαι μέλος του Πολιτιστικού Συμβουλίου, βοηθώ το Σύλλογο σε όλες τις δράσεις. Εδώ προχωρήσα. Είναι το ονομάσαμε. Και ο εθελοντισμός αυτής της δραστηριότητας. Βοηθός, βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και συγκινητική και η πρωτοβουλία σας. Και νομίζω ότι η εικόνα το δείχνει από μόνη της, έτσι. Έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά είδη, πάρα πολλά τρόφιμα, έτσι. Μπορείτε να μας τα πείτε και εσείς αναλυτικά. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας έχει προβεί σε αυτή τη δράση. Ναι. Τσάντες αγάπης τις έχουμε ονομάσει. Από διάφορους δωρητές, καταστηματάρχες της περιοχής, αλλά και απλούς πολίτες που θέλουν να συνδράμουν στο να βοηθήσουμε οικογένειες με αρκετές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα, ώστε να περάσουν τουλάχιστον αυτές τις μέρες λίγο πιο ευχάριστα και να μπορέσουμε και εμείς να τους βοηθήσουμε. Υπάρχουν ανάγκες, φαντάζομαι, κυρία Παπαδημουλά, και στην περιοχή σας, αυξημένες ανάγκες για να βοηθήσουμε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού, βιοποριστικά προβλήματα. Βεβαίως. Πάντα υπάρχουν σε όλες τις περιοχές. Προσπαθούμε να απαλύνουμε λιγάκι τις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Και το σημαντικό είναι ότι από χθες ανακοινώθηκε μάλλον η ανάγκη για τρόφιμα και για τη συλλογή αυτών των προϊόντων και θα κρατήσει μέχρι αύριο, σύμφωνα έτσι και με την δημοσίευση στη σελίδα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλά προϊόντα, δηλαδή μέσα σε λίγες μόνο ώρες όλοι οι άνθρωποι συσπηρώθηκαν σαν μια γροθιά για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Βεβαίως, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι φημιζόμαστε για το φιλότιμό μας και την ευσπλάχνειά μας. Βέβαια, μη τι άλλο. Καταφέραμε λοιπόν σιγά-σιγά, αύριο είναι η τελευταία μέρα και θα προβούμε στην παράδοση της τσάντας αγάπης σε κάθε οικογένεια που το έχει ανάγκη. Πόσες οικογένειες θα βοηθηθούν αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε ακριβώς τον αριθμό. Πέρυσι υπήρχαν 25 οικογένειες στην περιοχή της Σούδας που είχαν ανάγκη και είχαμε φτιάξει τόσες τατούλες. Τώρα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Κάθε φορά ζητάμε τη βοήθεια της εκκλησίας, της κάθε ενορίας που υπάρχει εδώ πέρα, ώστε να μας ενημερώσουν ότι υπάρχουν μερικές οικογένειες. Mm-hmm. Πηγαίνουμε στο Δήμο, μαθαίνουμε δηλαδή τις ανάγκες της περιοχής. Μάλιστα. Κυρία Παπαδημουλά, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω η εικόνα μιλά από μόνη της, από τα τρόφιμα, την ποσότητα των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης που έχουν συγκεντρωθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπροχωρήσετε σε αυτές τις δράσεις. Είστε ένας δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος και εσείς βέβαια ως εθελόντρια, εννοείται αυτό. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα. Τσάντες αγάπης εν όψη των εορτών, λοιπόν. Πολύ σημαντική δράση. Για συμβολικούς λόγους, έτσι ξεκίνησε σήμερα η Κρήτη σήμερα.